Εντάξει, όχι μόνο ε, μεταφορικά και συμβολικά να γίνεται η ζωή μα ποδήλατο, αλλά να μπει και το ποδήλατο στη ζωή μα από μια άλλη σκοπιά που έχει να κάνει βεβαίω με τον αθλητισμό. Δίπλα μου, όπω ήδη προανήγγειλα, είναι ο αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, ο Γιάννη Βρούτση και τον καλωσορίζω στη Βεργίνα Τηλεόραση και στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Βρούτση, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Χρόνια χρο... πολλά. πολλά. Χριστό Ανέστη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη τιμή. Ε, να πω ότι εδώ. το outfit μου αρέσει πάρα πολύ, το είπα και νωρίτερα, δηλαδή αυτό το πολύ ωραίο ε, λεπτό μπουφαν το Πολύ σπορ, πολύ σπορ εμφάνιση, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά μια που ε, καταρχά θα μιλήσουμε για το ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδα 2024. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, με αυτό ε, που είναι πολύ σπουδαίο. Η, η, έτσι. η Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο όλου του κόσμου. Επιλογή τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού και τη κυβέρνηση συνολικά ήταν καθώ η Θεσσαλονίκη είναι η αθλητική πρωτεύουσα τη Ευρώπη να αλλάξουμε ρότα. Χρησιμοποιώ ναυτικού όρου ω και να επιστρατεύσουμε τη Θεσσαλονίκη να είναι ο χώρος που αυτή τη στιγμή 174 χώρες παρακολουθούν το Θερμαϊκό, το Λευκό Πύργο, τους αθλητές, τους ποδηλάτες, την πανέμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Άρα είναι και τουριστικό ζωντανά. γεγονός Εννοείται, ταυτόχρονα, έτσι. Ένα τουριστικό, αθλητικό α, γεγονός, πολιτιστικό ταυτόχρονα, έχει όλες τις παραμέτρους για να είναι μεγάλο καθώς είναι παγκόσμιο. Επιλέξαμε λοιπόν Θεσσαλονίκη και σήμερα εδώ, ήδη από το πρωί τρέξανε 120 αθλητές παγκοσμίου φήμης και αναγνωρισιμότητα. Έκαναν τις πρώτες διαδρομές μέσα στη Θεσσαλονίκη, κάτι μοναδικό και πανέμορφο το είδαν πάρα πολύ Θεσσαλονική. Ε, και τώρα 4 ώρα γίνεται το ξεκίνημα για να ξεκινήσουν τη μεγάλη κάθοδο προς την Αθήνα, καθώς η επιλογή του Υπουργείου Αθλητισμού είναι αυτή τη φορά φέτος ο αθλητισμός του ποδηλάτου και αυτό του παγκόσμιου γεγονός να δει μαζί με τι χώρε που παρακολουθούν όλη την υπηρετική Ελλάδα. Τι ομορφιές τη, τα βουνά μα, τη θάλασσά μα, του κάμπου μα, καταλήγοντα στον ιερό βράχο τη Ακρόπολη. Σκεφτείτε, Λευκό Πύργο και ιερό Βράχος Ακρόπολης, τι συνειρμό, τι συγκίνηση, τι ομορφιά. Αρκεί να αξιοποιηθεί μετά και μετά αυτό, γιατί θα είναι πολύτιμο υλικό πέρα από τι ζωντανέ μεταδόσει και όλα αυτά που θα γίνουν τώρα. Είχατε και μια λαμπρή παρουσίαση, όπω βλέπω εδώ στο αμφιθέατρο, το Παντερμαλή, στο Μουσείο τη Ακρόπολη προχθέ. Ε, αλλά σημασία έχει ακριβώ ότι περνάει, αυτό ο γύρο από διάφορα σημεία τη χώρα. Ε, να πω ότι πέρσι και πρόπερσι, σε ζωντανή μετάδοση, η Βεργίνα τηλεόραση από την Κρήτη, με τον καλό συνεργάτη μα και φίλο, τον Παντελήτη Ρεβέλη. αναδείξαμε όλα αυτά τα οποία γίνονται και νομίζω ότι στο Επίπεδο τη εξουστρέφεια πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα για να έρθει και να ξαναέρθει αυτό ο γύρο με εκείνη από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο επιδιώκουμε μέσα από αυτόν τον διεθνή αγώνα, ο οποίο είναι ο μοναδικό, θέλουμε να με τον μεγαλώσουμε του χρόνου ακόμα περισσότερο, να τον ισχυροποιήσουμε, να έχει ακόμα μεγαλύτερο επικοινωνιακό impact παγκοσμίω και να φέρουμε ακόμα περισσότερου αθλητέ. Και θα γίνει αυτό. Θα γίνει αυτό. Είναι ταυτόχρονα με την προβολή τη χώρα μαζί με το αθλητικό γεγονό από μόνο του. Να τραβήξουμε κοντά μα τα νέα παιδιά στον αθλητισμό. Ο αθλητισμό δεν είναι το ποδόσφαιρο μόνο. Ο αθλητισμό δεν είναι τα γήπεδα του ποδοσφαίρου μόνο. Δεν είναι ο επαγγελματικό αθλητισμός. Είναι αυτό ο αγνό, ο ανιδιοτελή, ο ελεύθερο αθλητισμό που πρέπει να αγκαλιάσουμε όλοι και κυρίω οι οικογένειε να στρέψουν τα παιδιά του στον αθλητισμό. Είναι ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο μαγικό. Είδαμε και με του μαραθώνιου ότι ξεκίνησε έτσι σιγά σιγά το να τρέχουμε και έχει μπει στη ζωή πια του Έλληνα, νομίζω σήμερα. Ε, και το περπάτημα και το, και το τρέξιμο. Δυστυχώ δεν είναι έτσι. Όχι, ε. Μπορεί να φαίνεται ω εικόνα ότι πολύ δραστηριοποιούνται. Πολλοί συμμετέχουν σε αυτά τα γεγονότα, πάντω. Ε, 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 επειδή του βλέπετε, α, υπάρχει όμω και η αθέατη πλευρά που τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα μα έχει μία από τι χειρότερε επιδόσει στον κόσμο τον ανεπτυγμένων όσο αφορά την άσκηση του, πληθυσμού. Αυτό το ακούτε πρώτη φορά δημόσια. Ε, αυτό είναι ο μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα. Υπάρχει ο αθλητισμό, ο ανταγωνιστικό, ο πρωταθλητικό. Πρέπει οι οικογένειε να πάνε τα παιδιά του στον αθλητισμό για τι αξίε του αθλητισμού και ταυτόχρονα και για τον αθλητισμό, για την υγεία των παιδιών, για την κοινωνικοποίηση. Άρα τους. λέτε ότι δεν αθλούμαστε. Πρέπει όμω και οι γονεί να αθλούνται. Ναι, δεν αθλούμαστε. Γι' αυτό λοιπόν, ε, 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 και αυτό είναι ανακοίνωση πρώτη φορά την κάνω δημόσια, γιατί ήδη προετοιμάζεται, θα γυρίσουμε σελίδα. Το Υπουργείο Αθλητισμού μπαίνει μπροστά. 23 Μαου, καλό για πρώτη φορά όλου του αντιδημάρχου αθλητισμού τη χώρα, του αντιπεριφυλάκου αθλητισμού, στο Στάδιο Ειρήνη και Φιλία. Θα μιλήσει και ο Υπουργό Εσωτερικών, γιατί μαζί με του Δήμου μόνο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δράση. Και ξεκινάμε το μεγάλο πρόγραμμα Αθλητισμού για Όλου, Άθληση για Όλου. Θέλω να ξέρετε ότι η φιλοδοξία μου είναι όταν θα φύγω από το Υπουργείο Αθλητισμού και εγώ και ο επόμενο από μένα υπουργό και οι μεθεπόμενοι υπουργοί, αυτό το πρόγραμμα να έχει μείνει. Και όταν ναι, θα δώστε κάνουμε... κάτι από αυτό το πρόγραμμα, έτσι να καταλάβουμε. Το αυτό το πρόγραμμα θα έχει την εξής... Αυτό θα εμπλουτίζεται με την πορεία του χρόνου. Δεν είναι κάτι που σήμερα λέμε παρουσιάζουμε το τέλειο πρόγραμμα. Αυτό που παρουσιάζουμε όμως είναι η πολιτική βούληση και ε, η αποφασιστικότητά μα να αλλάξουμε τη θλιβερή εικόνα τη χώρα μα όσον αφορά την άσκηση του πληθυσμού. Ναι, αλλά αυτό το πρόγραμμα αυτό θα, θα περιλαμβάνει τους πολλά αθλήματα. Βεβαίω. Δηλαδή, υποδομέ θα περιλαμβάνει, κύριε Βρούτση, Όχι γιατί υποδομές. εκεί είναι το μεγάλο υποδομές, πρόβλημα. Οι υποδομέ υποδομές αυτό το κάνουν οι Δήμοι. Mm -hmm. Έρχεται το Υπουργείο Αθλητισμού και στηρίζει το πρόγραμμα το, το προωθεί διαμέσου των Δήμων. Γι' αυτό ακριβώ καλό του αντιδήμαρχου. Οι αντιδήμαρχοι σε τοπικό επίπεδο θα επιλέγουν χώρου, σημεία. Δεν πάμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, να το διακρίνω. Mm -hmm. Πάμε να βγάλουμε τον κόσμο από τα σπίτια του. Πάμε να βγάλουμε τα άτομα με αναπηρία από τα σπίτια του. Θα γίνουν ομάδε που θα κάνουν άσκηση τα άτομα με αναπηρία. Πάμε να βγάλουμε τον κόσμο μια ηλικία, ο οποίο κάθεται από το πρωί μέχρι το βράδυ με στο σπίτι του και δεν αισθάνεται και ωραία, και πρέπει να φτιάχνουμε ομάδε με πρωτοβουλίε των Δήμων. Θα χρηματοδοτήσουμε αυτέ τι πρωτοβουλίε, να βγει ο κόσμο από τα σπίτια του, να κάνει το παραλιακό μέτωπο ένα περίπατο, παραδείγματο χάρη, να μια άσκηση, ένα γρήγορο περπάτημα που ένα προπονητή με το Δήμο Θεσσαλονίκη θα είναι σε συνεργασία. Εγκαινιάζεται και θα με γκροπάρει. το Δήμο το ποδηλατικό κομμάτι Νομίζω ότι τι επόμενε μέρε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είναι ένα θέμα η ποδηλατόδρομη με την ρημοτομία και έτσι όπω είναι η Θεσσαλονίκη δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι αλήθεια και δημιουργείται και πρόβλημα λόγω τον, του μετρό που δεν υπάρχει ακόμη, του flyover κλπ. Να κλείσουμε το πρώτο κεφάλαιο γιατί αυτό που σα λέω είναι μεγάλο γεγονό. Θέλω επειδή το λέω πρώτη φορά δημόσια, επειδή είμαι και λίγο έτσι ε, με, τις, με την επικοινωνία πολύ συγκρατημένο, επειδή το κάνω αυτό πρώτη φορά θα το κάνουμε πολύ εμφαντικά στι 23 του μηνό. Το πιστεύετε πολύ όμω, εγώ ε, το, το λέτε. πιστεύω απόλυτα. Ο στόχο του Υπουργείου δεν είναι μόνο να βελτιώσουμε αυτό που λέμε υποδομέ, να βελτιώσουμε τι ομάδε αθλητικέ. Ναι, αυτό είναι μονοδιάστατο, το κάνει κάθε Υπουργό. Εμεί το κάνουμε με ένα διαφορετικό τρόπο συγκεκριμένο. Πρέπει όμω να αλλάξουμε την εικόνα του αθλητισμού για τον πληθυσμό. Ο κόσμο πρέπει να αθληθεί. Πρέπει να βγουν οι οικογένειε από τα σπίτια του να κάνουν άθληση. Mm -hmm. Και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι αθέατο του αθλητισμού, το οποίο έχει μια πολύ σοβαρή επίπτωση στον αθλητισμό στην υγεία του, στην κοινωνική συνοχή, σε πολλά θέματα. Και νομίζω το καταλαβαίνω. Και στην μόνη. αθλητική βία επίση, για την οποία έτσι κι αλλιώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Πριν περάσουμε όμω αυτό, επειδή δένει με αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα για, για, το, για, το, για το κούρος που μου λέγατε, αυτή την, τα στοιχεία όλα που έχετε πια, τη χαρτογράφηση και ήθελα να μάθουμε γι' αυτό να ενημερωθούμε. Πείτε μα, κύριε Υπουργέ. Ε, κοιτάξτε, ε, στην πολιτική με αρκετά χρόνια έχω την τιμή να έχω θητεύσει και με τον Αντώνη Σαμαρά Πρωθυπουργό και με τον Κυριάκο Μητσοτά και δύο θητείες. Σας είπα και πριν βγούμε στον αέρα ότι είμαι ο μακροβιότερος Υπουργό Εργασία. Είμαι αυτό που δημιούργησε τον ΕΦΚΑ, αυτό που έφτιαξε τον Άθρο Ασφαλιστικό Νόμο το 4670, τον πρώτο βιώσιμο νόμο μέχρι το 70, τον Άτλα, ε, την Εργάνη, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το Α21, που τώρα όσοι μα βλέπουν και γνωρίζουν αυτά τα ειδικά επιδόματα, και αυτή η εμπειρία με έφερε στο Υπουργείο Αθλητισμού, σε ένα ε, πραγματικά Υπουργείο το οποίο είναι μόνο χαρέ, συγκινήσει και ικανοποίηση. Πιστέψτε με, δεν περίμενα ποτέ την ομορφιά του Υπουργείου Αθλητισμού να τη βιώνω και να είμαι στο τιμόνι του. Μεγάλη τιμή, την πρώτη μέρα που ανέλαβα, κάλεσα κορυφαίου αθλητέ, Ολυμπιονίκε, Πρόεδρο Ομοσπονδιών. Του έκανα μία ερώτηση: Ποιο είναι ο αθλητισμό στην Ελλάδα. Η απάντηση ήταν: Δεν γνωρίζουμε. Και ήταν πολύ λογικό γιατί κανεί δεν γνωρίζει τον αθλητισμό στην Ελλάδα. Σημασία δεν έχει να αθλείσαι και να είσαι ένα πρωταθλητή σε ένας ένα αγώνισμα, το να γνωρίζει τα νούμερα και τα στοιχεία. Αποφάσισα λοιπόν και δεσμεύτηκα σε 8 μήνε η Ελλάδα να αποκτήσει την εργάνη του αθλητισμού, την ονόμασα Κούρο, παραπέμποντα στον ευθυτενή αθλητισμό για όλου και όχι σε ένα Ολυμπιανό και ένα όνομα. Πριν λίγε μέρε η Ελλάδα είδε μια μεγάλη μεταρρύθμιση, λέγεται Κούρο. Στο site του Υπουργείου Αθλητισμού μπορεί να δει στον Κούρο όλε τι περιοχέ τη χώρα. Άρα ψηφιοποιημένα Χαρτογραφήθηκε ο ελληνικό αθλητισμό. Πριν λίγε μέρε, στη συνάντησή μου με την Υπουργό Αθλητισμού τη Γαλλία, μου είπε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν πίστευε ότι υπάρχει, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη και μου ζήτησε να το δώσουμε και στη Γαλλία. Ναι, <Κι> <Κι> για να καταλάβουμε τι στοιχεία δηλαδή μπορεί να βρει κάποιο. Καλά, εμεί δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ε, 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 μπορείτε να μπείτε και να δείτε την περιοχή τη Θεσσαλονίκη στα αθλητικά σωματεία, τον αριθμό των αθλητών, των προπονητών. Να ένα νούμερο θα σα πω. Ποιοι είναι αθλητέ στην Ελλάδα. Μέχρι πριν λίγε μέρε δεν το ήξερε κανένα. 412.329. Το μάθαμε πριν λίγε μέρε. Πώ είναι οι προπονητέ στην Ελλάδα, 13.484. Πώ είναι τα σωματεία, 6.533. Και Κάποιο που δεν ασχολείται θα πει και τι εντάξει, και που ξέρουμε πώ είναι, τι σημαίνει αυτό. Ε, μεγάλη, Να τε, δώσουμε τη μετάφραση. Ακούστε τώρα τι σημαίνει αυτό. Αυτό αφορά τον κόσμο του αθλητισμού. Την κοινωνία του αθλητισμού, το οικοσύστημα του αθλητισμού. Γιατί αυτή η πρώτη έκθεση, καθώ το 2025 θα βγει η επόμενη έκθεση, όλοι οι υπεύθυνοι των, των αθλημάτων τη πάλη, του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, του πολ, όλων των 63 αθλητημάτων, του καράτε, όλα τα αθλήματα, προσέξτε τώρα, τη ποδηλασία, θα μπορούν συγκριτικά να βλέπουν το άθλημά του, αν μεγαλώνει ή μικραίνει και σε ποιε περιοχέ Ελλάδο. Και ο υπουργό αθλητισμού θα μπορεί να βλέπει το σύνολο του αθλητισμού τη χώρα, αν διευρύνεται ή συρρυκνώνεται. Έτσι να παίρνει αποφάσει. Αν δούμε, παραδείγματο χάρη, σε μια περιοχή ότι αυτή τη στιγμή στη Μακεδονία ο αθλητισμό πέφτει κατακόρυφα. Πρέπει να λάβουμε μέτρα. Τι συμβαίνει, mm -hmm. ή το μπάσκετ να δει ότι ανεβαίνει, μεν στην Ελλάδα, αλλά πέφτει σε δύο περιοχέ. Η ομοσπονδία του μπάσκετ θα πάρει μέτρα. Μάθαμε, παραδείγματο χάρη, ότι οι γυναίκε δυστυχώ είναι μόνο το 24,67% του ελληνικού αθλητισμού των αθλητών που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να εντάξουμε γυναίκε στον ανταγωνιστικό επίσημο αθλητισμό. Mm -hmm. Μάθαμε ότι πιο ισχυρή σε επίπεδο αθλητική περιφέρεια της χώρας, ποια είναι, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ποσοστό που δημιουργείται από αριθμητής, παρανομα... αριθμητής αθλητές παρανομαστής πληθυσμός. Να λοιπόν στοιχεία Είστε τα οποία. Σε, ωραία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είστε σε επαφή και με άλλα υπουργεία, όπω του τουρισμού, χάρη, γιατί ο αθλητικό τουρισμό κατά καιρού μαθαίνω ότι μπορεί να πραγματικά να φέρει πολύ κόσμο εδώ. Εντάξει, όλε αυτέ οι συνέργειε είναι δεδομένε, προπήρχαν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί είναι εφαπτώμενα και το Υπουργείο Τουρισμού σε αυτέ τι περιοχέ που είπατε του αθλητικού χάρτη και του τουριστικού χάρτη. Αθλητικό τουρισμό, βεβαίω, είμαι και μια περιοχή η οποία είναι αμυγό τουριστική κυκλάδε. Γνωρίζω το προϊόν το συγκεκριμένο. Υπάρχουν μονοπάτια στι κυκλάδε, φανταστικά μονοπάτια, παραδείγματο χάρη, που πολλοί έρχονται για να τα διανύσουν και μόνο, προτιμώντα τα ακόμα και από τη θάλασσα περισσότερο. Ε, αυτό είναι το κομμάτι του αθλητισμού. Βεβαίω πρέπει να είναι συνέργειε. Υπάρχει επαφή με το Υπουργείο Αθλητισμού. Αλλά πρέπει πρώτα να γίνουν πολλά βήματα στο Υπουργείο Αθλητισμού, τα οποία τα κάνουμε τώρα με μεγάλη ταχύτητα και βλέπετε αυτό που περιέγραψα πριν ο κούρο. Σε λίγο θα δείτε. Όταν περνάει ο καιρό, ότι η λέξη κούρο θα μπει στη συνείδηση και στο στόμα του κάθε αθλητή και του κάθε αθλητικού παράγοντα. Γιατί αποτελεί πλέον ένα κεκτημένο μοναδικό στην Ευρώπη. Καινοτομία για τη χώρα μα. Και να μπει και ιδεατά στο να αποκτήσουμε τέτοια κορμιά οι περισσότεροι. Ο αθλητισμό βοηθάει και προ αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικοινωνιακά και κάτι τέτοιο, όμω, κύριε Βρούτσι, η πραγματικότητα είναι σχολιάζαμε νωρίτερα με τη συναδέλφου εδώ, ότι για την, αθλητική, για την οπαδική βία και την... Γιατί είχαμε και ένα περιστατικό στην μηχανιώνα πριν λίγε μέρε. Και καταλαβαίνετε ότι ε, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν σταματάει αυτό παρότι τις προσπάθειες που γίνονται, εσείς από τα μέτρα που έχετε λάβει ε, κατά της βίας ε, στα γήπεδα είστε ικανοποιημένοι, ποιο είναι το πρώτο feedback που έχετε. Κοιτάξτε, να αρχίσω με μία γενική παρατήρηση. Ένας πολιτικός στην ώρα που πει τη λέξη ναι νιώθω ικανοποιημένος και επαρκής, εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι αυτοκαταργείται. Η πολιτική είναι μία διαρκής και συνεχής προσπάθεια, όμως σταθμίζουμε κάθε φορά τα πράγματα σε δύο επίπεδα και τα αξιολογούμε. Πρώτον, στο επίπεδο τη αποτελεσματικότητα και δύο, στο επίπεδο τη σύγκριση. Συγκριτικά είμαι έτοιμο να σα πω σήμερα ότι είναι η πρώτη φορά στην αθλητική ιστορία του τόπου μα που ο νόμο ο, ο αθλητικό για τη βία Φεβρουάριο του 2024 5085 άλλαξε τα γήπεδα και την εικόνα του. Το βλέπουν πλέον όλοι. Το εισπράττω από φιλάθλου, το εισπράττω από παράγοντε. Κανεί δεν το πίστευε. Όλο αυτός ο δημοσιογραφικό κόσμο αμφισβητούσε και έλεγε μία από τα ίδια. Ήμουν απεπισμένο με την εμπειρία την πολιτική του προηγούμενου Υπουργείου και την πολιτική αποφασιστικότητα τη κυβέρνηση συνολικά, ότι αυτά τα μέτρα τα οποία θα πάρουμε θα φέρουν αποτέλεσμα. Γιατί. Άρα γιατί δεν είναι... διαπιστώνεται κάποιο κενό για να υπάρχει κάτι συμπληρωματικό. Γιατί συνήθω γίνεται κάτι, βλέπουμε τα θετικά, τα αρνητικά και διορθώνεται. Ε, αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, αν διαπιστώσουμε ζητήματα στο μέλλον, είμαστε έτοιμοι να τα διορθώσουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο τρει μήνε μετά την εφαρμογή του νέου αθλητικού νόμου για τη βία. Με εμβληματικέ παρεμβάσει, κομβικέ, οι οποίε έχουν φέρει αποτέλεσμα. Είδατε αγώνα Πάοκ, παραδείγματο χάρη Ολυμπιακού και Ολυμπιακού Πάοκ. Μάλλον ο Πάοκ Ολυμπιακό Τσεντεού. Ναι, 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 θα έπρεπε βέβαια έναν αθλητικό δημοσιογράφο ε, να έχετε εδώ. Γιατί όχι, εγώ όχι, τα όχι, βλέπω, αυτό, αλλά δεν τα αυτό, βλέπω όπω τα βλέπει ένα μάτι. Γιατί αυτό είναι και πολιτική καταγραφή. Mm. Χάνει ο Πάοκ από τον Ολυμπιακό, κερδίζει ο Ολυμπιακό στον Πάοκ, χάνει Από τον Πάοκ. Βλέπετε. Ε, Αγώνε ΆΕΚ Ολυμπιακού και δεν ανοίγει, ε, πώ το λένε, ε, δεν πέφτει φίλο. Αυτό λοιπόν ε, είναι ένα δείγμα. Τι άλλαξε, Πρώτον, υπάρχει το αίσθημα ότι υπάρχει πλέον δικαιοσύνη χωρί υποκειμενισμό. Καμία ομάδα δεν αισθάνεται ότι το Υπουργείο Αθλητισμού στέκει απέναντί τη με μια καχυποψία ή με μια ευαισθησία περισσότερο για κάποια άλλη ομάδα. Όλοι αισθάνονται το ίδιο. Δύο, καταργήθηκε το αίσθημα τη ατιμορρησία. Ξέρουν όλοι οι παράγοντε του αθλητισμού και όλοι οι φίλαθλοι και όλοι οι αθλητέ ότι στη στιγμή που υπάρχει παράπτωμα θα υπάρξει Ακαρία και η κύρωση. Τρίτον, οι κυρώσει δεν είναι υποκειμενικέ. φρόντισε στον νόμο και οι κυρώσει είναι πλέον καταγεγραμμένε. Πιο πολύ οι κάμερε, τι συνετέλεσε. Αυτό είναι το πρώτο πολύ. κομμάτι των κυρώσεων. Το οποίο είναι αδιαφεσβήτο και λειτουργεί απόλυτα σωστά. Mm -hmm. Ακαρία, χωρί υποκειμενικότητα, δίκαια. Η δικαιοσύνη έλειπε. Όλοι αισθάνονται ότι ο Βρούτσο, Υπουργό Αθλητισμού, δεν στέκεται μεροληπτικά με υπέρ καμία ομάδα. Εφαρμογή του νόμου και μόνο. Δύο κάμερε. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τα πιο σύγχρονα γήπεδα σε επίπεδο ασφάλεια, σε επίπεδο και Ευρώπη ακόμα. Γιατί μπήκαν με τον νόμο οι πιο σύγχρονε ηλεκτρονικέ κάμερε με τη μεγαλύτερη ψηφιακή ανάλυση. Ποτέ δεν είχαμε τέτοια παρακολούθηση μέσα στα γήπεδα. Παρακολούθηση η οποία στον νόμο έβαλα να υπάρχει σημεία του γήπεδου, εξέδρε, έξαπτα εξ γήπεδα. Στα αποδητήρια η παρακολούθηση όλων Άρα και λέτε όλων. ότι αυτά αποδίδουν, κύριε. Και το τρίτο, να το κλείσω και αυτό που είναι σημαντικό, κάτι το οποίο η υπέβοσε και η, η, το είχαν φέρει και οι προηγούμενοι υπουργοί με καλή πρόθεση, δεν είχε υλοποιηθεί, η ταυτοπροσωπεία στο ειστήριο. Τώρα πλέον ξέρουμε όλοι ότι για να μπει στο γήπεδο, ενώ ήταν ξέφραγο αμπέλι, ξέρουμε το όνομά σου, τη διεύθυνσή σου, το τηλέφωνό σου και που μένει. Άρα αυτό το απρόσωπο που έμπαινα. Με την κουκούλα και έκανα ό,τι ήθελα και κολαπτόταν η παραβατικότητα και η βία και ο χουλγανισμό μέσα στο γήπεδο αρχίζει και σταματάει. Με, με και την... οι ίδιοι φύλαθλοι, αυτό κρατήστε το, ναι. αυτό. Οι ίδιοι φιλαθληπλεόν, πλέον, αυτοί που αγαπάνε την ΑΕΚ, τον, πάκ, τον Παναθηναϊκό, τον Άρη, τον Ολυμπιακό. Ξεκινήσατε από την ΑΕΚ, είστε ΑΕΚ, Όχι, την έβαλα συμπτωματικά, mm. αυτοπροστατεύουν την ομάδα του. Οι ίδιοι φιλαθλοί... Έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε, βέβαια. Αυτό ε, λέτε γίνεται, ότι ήδη συγγνώμη, γίνεται. Νομίζω Τώρα, νομίζω φαίνεται. Με, την, με την υπόθεση Λιγκερίδη, είδαμε ότι απλώνονται τα πλοκάμια μέχρι το οργανωμένο έγκλημα. Ε, σε σχέση με αυτό, πώ το διαχειρίζεται αυτό το φαινόμενο η πολιτεία. Η πολιτεία το διαχειρίζεται με απόλυτη σοβαρότητα, ευθύνη. Είναι θέμα τη ελληνική αστυνομία, αρχικά. Με είχατε δει και στον Άριο Πάγο κάποτε που πήγα στοιχεία. Είχα πάει στοιχεία από το Υπουργείο Αθλητισμού πολλών περιπτώσεων που είχαν σχέση με την αθλητική βία και με ποινικά αδικήματα, παραδόθηκαν τότε. Το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολάβησε ολάβησε φαίνεται ότι έγινε δουλειά και από την ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία κατέληξε και πλέον τα στοιχεία τα συγκεκριμένα με ενόχους και σε εισαγωγικά ενόχους. Με ενδυνάμει ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την οπτική τη αξιολόγηση από τη δικαιοσύνη, βρίσκονται τώρα στα χέρια τη δικαιοσύνη και τώρα τα θέματα τα χειρίζεται η δικαιοσύνη ναι. μέχρι να κρίνει τελεσίδικα. Ε, ε, Επίση υπάρχει μια πληροφορία ότι ξεκινάτε ελέγχου στα οικονομικά των αεροεστρεχνικών ομάδων μεγάλων σωματείων τη χώρα και τη Ομοσπονδία. Ε, πράγματι ισχύει αυτή η πληροφορία. Ναι, γίνεται για πρώτη φορά γιατί αυτή τη στιγμή τα χρήματα τα οποία δίνουμε στον ελληνικό αθλητισμό, να σα πω ένα νούμερο που δεν το ξέρει ο κόσμο. Τα τρία τελευταία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να χρηματοδοτήσει για πρώτη φορά τον ελληνικό αθλητισμό. Σωματεία και Ομοσπονδία και επαγγελματικέ ομάδε. Πριν το 2022, αυτά τα 5.633 Σωματεία συν οι επαγγελματικέ ομάδε πόσα λεφτά έπαιρναν από το κράτο, ρητορική ερώτηση. Μηδέν. Πριν, χρο... πριν το 2021, το μηδέν. Το 20, μηδέν. Ποτέ δεν είχαν πάρει ούτε ένα ευρώ. Ξέρετε πόσα πήραν τα τρία τελευταία χρόνια, κρατηθείτε. 200 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, λοιπόν, και πώς παρ... τα διαχειρίστηκαν είναι το θέμα, καλά τα Από πήρα. εκεί πέρα υπάρχουν κανόνες, ετοιμάζουμε και το νέο αθλητικό νόμο το χειμώνα και όφυλα και με την τεχνογνωσία που έχω πάνω στα οικονομικά να φτιάξω ομάδες εργασίες με υπαλλήλους, ελεκτικέ ελεκτικές ομάδες από το Υπουργείο Αθλητισμού. Αυτές οι ομάδες σε πρώτο χρόνο, ο έλεγχος που κάνουν μόνο προληπτικός, υπό την έννοια αξιολογούν, βλέπουν και συστήνουν. Και σε δεύτερο χρόνο, πολύ σύντομα, όλο αυτό θα μετατραπεί και σε πρόστιμο και σε παρακρατή ποσών, εάν δεν τηρείται η νομοθεσία και τα χρήματα δεν πάνε στο σκοπό που πάνε. Αποφασισμένο σα βλέπω, κύριε Υπουργέ. Ε, έχετε κάποια πληροφόρηση, μια που είστε στη Θεσσαλονίκη, για το θέμα τη Νέα Τούμπα, που είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ την πόλη. Ε, η Νέα Τούμπα, όχι. Δεν υπάρχει τίποτα που να έρχεται αυτή τη στιγμή προ συζήτηση στο Υπουργείο Αθλητισμού. Ο είναι μια μεγάλη ομάδα, παίζει καταπληκτικά, πολλά συγχαρητήρια. Όμω για το θέμα του γηπέδου του Προ το παρόν δεν υπάρχει κάτι στο Υπουργείο Αθλητισμού. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Αθλητισμού δεν μπορεί να εξατομικεύεται σε συζητήσει με ομάδε. Δεν είναι η δουλειά του αυτή. Η δουλειά του είναι να προάγει τον αθλητισμό και την αναβάθμιση των εθνικών αθλητικών κέντρων και να δίνει χρήματα. Παραδείγματο χάρη, η αξιολόγηση θα γίνει εάν τα δύο μεγάλα εθνικά αθλητικά κέντρα Θεσσαλονίκη. Η, η, το, το ΕΑΚ Θεσσαλονίκη και το Καφτατζόγλιο. Και για το Καφτατζόγλιο, μου είναι είπαν πολλοί, ε, ρώτησε, μου λένε τον Υπουργό, για το αν θα προλάβει ο Ερακλή να το χρησιμοποιήσει την αγωνιστική περίοδο. Εάν, προσέξτε τώρα το παράδοξο. Για δεκαετίε ο προπολογισμό του Καφτατζογλίου είχε αύξηση 0. Εάν φέτο είχαμε πάλι 0, αυτή η ερώτηση δεν θα έμπαινε, γιατί θα έλεγε δυστυχώ ακολουθούμε τη μοίρα μα ο καθένα, άρα τι να ρωτάμε. Ξέρετε το ερώτημα γιατί μπαίνει επιτακτικά γιατί ήρθε από 1η Ιανουαρίου αύξηση στον προπολογισμό του καυτατζογλίου 150%. Θεωρητικά ή ευχή. Όχι. Χρήματα. Υπάρχουν τα χρήματα. Είναι ήδη στο ταμείο του καυτατζογλίου. Για μία χρονιά. Όχι. Για κάθε χρονιά. Και τι θα γίνουν αυτά τα λεφτά. Με κατευθυντήρε γραμμέ που έχω δώσει η δίκη του καυτατζογλίου είναι. Θα αναβαθμίσουμε τι υφιστάμενε υποδομέ. Ένα. Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία. Δύο. Ενεργειακή αναβάθμιση. Τρία. Αυτέ οι προτεραιότητε που θέτω είναι αυτέ που έχουν πάρει για να υλοποιήσει η διοίκηση του Καφτατζογλίου, έτσι ώστε το Άρα Αλλά Αν θα προλάβει την νέα αγωνιστική περίοδο, είναι θέμα διοίκηση Καφτατζογλίου. Όχι, δεν είναι θέμα διοίκηση, είναι θέμα γραφειοκρατία. Αν σα δώσω και εσά, σε οποιονδήποτε, να δώσουμε κάποια χρήματα για να κάνει κάποια αναβάθμιση που πρέπει να περάσει από διαγωνισμού, υπάρχει διαδικασία χρονοκαθυστέρηση γιατί υπάρχουν διαδικασίε διαφάνεια. Κάποτε αν γινόταν χωρί διαφάνεια και έλεγα: Έλα, σε αυτό, θα μπορούσε να γίνουν σε μια μέρα. Ναι, αλλά Όμως... κάνατε την εργάνη τόσο γρήγορα ε, επί υπουργεία σα. Τώρα δεν μπορούν κάποια πράγματα να σμπροχτούν να, αυτό, να γίνουν πιο γρήγορα. Όχι, οι, οι διαγωνισμοί δεν, δεν εξαρτώνται από μένα. Με διαφάνεια τι κάνω. Εννοεί... Πάντα με διαφάνεια. Όταν κινούμαστε στο πλαίσιο τη διαφάνεια. Εδώ προσέξτε, μιλάμε για το 2024, έτσι. Μιλάμε τέλο του 24, θα έχουν λυθεί πάρα πολλά προβλήματα και η εκτίμησή μου το 24, ενώ τώρα ξεκινήσαμε την προσπάθεια. Αλλά μέσα στο 24 είναι, άλλα, Πιστεύω ότι θα να είναι λειτουργικό και πάλι. Και το 25 ακόμα καλύτερο. Και το 26 με τα λεφτά που δίνουμε ακόμα καλύτερο. Και επειδή θέλω και το έχω κάνει σαν δήλωση ότι η Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη αξίζει το δικό τη ΟΑΚΑ. Το ΆΚΑ θα είναι το Καφτατζόγλιο, επειδή έχει μαζεμένε όλε τι αθλητικέ υποδομέ. Είναι στρατηγικό, εμβληματικό το Καφτατζόγλιο. Γι' αυτό επιλέξαμε και στον αθλητικό νόμο για τη βία. Έβαλα εμβόλυμα να έχει και έναν Γενικό Διευθυντή CEO, όπω έχει και το ΑΚΑ τη Αθήνα, και πράγματι τοποθετήθηκε και αυτή τη στιγμή είναι εκεί για να λύνει αυτά τα προβλήματα που Άρα λέτε το νέο ΑΚΑ θα είναι το Καφτατζόγλιο. Όχι, το λέω, το έχω πει αρκετέ φορέ και το πιστεύω. Και θα... Πρέπει να είναι το Καφτατζόγλιο και θα το είναι νέο λειτουργικό Άκα... το 2024. Μέσα το 2024. Θα ξεκινήσει να είναι λειτουργικό. Ε, με την έννοια, δώσαμε τα χρήματα, η ροή των χρημάτων θα συνεχίζεται γιατί είναι μόνιμα στον προπολογισμό, μόνιμα στον προπολογισμό. Το θέμα είναι η απορρόφησή του. Να γίνει με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο, συνδυαστικά με διαφάνεια. Ε, αυτό mm -hmm. λοιπόν το πρόβλημα θα ήταν να μην έχει τα λεφτά. Και να ήμουν εδώ σήμερα και να σα έλεγα: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, αλλά η πολιτεία θα το δει, Έχετε δίκιο, πρέπει να κάνουμε κάτι στο καφτατζόγλιο. Αυτό είναι μία περίπτωση πολιτική τοποθέτηση. Η άλλη είναι αυτή που είμαι εδώ εγώ. Τα λεφτά δόθηκαν. Είμαστε στην τελική ευθεία, τρέχουν και γίνονται αυτή τη στιγμή αναβαθμίσει. Αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρί διαφάνεια. Ένα πρόβλημα του καφτατζογλίου, για να καταλάβει ο κόσμο, δημιουργήθηκε με ευθύνη δική μου ευρύτερα. Και το οποίο ο κόσμο που δεν το ξέρει θα το καταλάβει τώρα, γιατί όταν ανέλαβα τον Αύγουστο του 2023, ήρθε η πρώτη υπουργική απόφαση να υπογράψω στα χέρια μου. Μια υπουργική απόφαση η οποία έλεγε να κάνω αυτό που έκαναν με σεβασμό στην προϊστορία του Υπουργείου Αθλητισμού, όλοι προκάτοχοί μου Υπουργοί Αθλητισμού. Να υπογράψω την, ε, τη συνέχιση τη λειτουργίας ε, λειτουργία όλων των εθνικών αθλητικών κέντρων και των αθλητικών κέντρων τη χώρα. Χωρί καμία αξιολόγηση. Και είπα όχι. Αυτό αλλάζει. Καμία αθλητική εγκατάσταση, είτε δημοτική είτε εθνική, δεν θα ξαναλειτουργήσει χωρί ασφάλεια. Ξέρετε τι συνέβη. Σε 10 μέρε έκλεισε το 30% των αθλητικών εγκαταστάσεων τη χώρα. Ναι, και, αυτό έγινε για πρώτη φορά. Λειτουργούσαν... Το καφτατζόγλο κόλλησε σε αυτό, δεν είχε τι προποθέσει. Πήρε ασφάλεια, στατική επάρκεια, δέστε το άκα τι συνέβη. Όλα αυτά λοιπόν ήταν κάτω από το χαλί. Αποφάσισα να συγκρουστώ. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό μου είπε προχώρα. Δεν, δεν στεκόμαστε, η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Τα βγάλαμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Σήμερα, από το 30% των αθλητικών εγκαταστάσεων που, κλείσαμε, που έκλεισαν λόγω τη υπογραφή που έβαλα, πάνω από το 80% έχει ανοίξει. Και είμαστε στην τελική ευθεία να αποδοθούν και πάλι όλα σε πλήρη λειτουργία με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Κύριε Βρούτσι, κλείνοντα, επαναρχόμαστε στην αρχή τη κουβέντα μα. ΔΕΗ, Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδα 2024. Τεσσεράμιση το απόγευμα είναι ένα σύνθημα προ όλου να είναι όλοι στην παραλία. Μακάρι Θεσσαλονίκη να καταλάβει το μεγάλο γεγονό και να είναι εκεί να δει 120 λαμπρά αστέρια του αθλητισμού του παγκόσμιου για την ποδηλασία. Να δει, να χαρεί αυτή την πανέμορφη εικόνα, γιατί θα γίνει ε, η αφετηρία και θα γίνει το ξεκίνημα για να ξεκινήσει ο αγώνα από Θεσσαλονίκη προ την ε, Αθήνα. Θα είναι κάτι μοναδικό, κάτι ξεχωριστό. Θα το δουν 174 χώρε, το βλέπουν αυτή τη στιγμή. Μακάρι να το δουν και οι Θεσσαλονίκη που του δίνει τη δυνατότητα από κοντά, το αξίζει Θεσσαλονίκη. Θέλω να σα πω ότι η φιλοδοξία μου είναι και του χρόνου να ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Και Άρα, μόλι χρόνου... ολοκληρωθεί, πρέπει να ξεκινήσουμε τη δουλειά γιατί αυτά να δεν γίνονται. Πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί επειδή έγινε στην πρώτη άλλη. φορά στη Θεσσαλονίκη, ίσω δεν έχει καταλάβει η Θεσσαλονίκη το μέγεθο τη αξία και των μεγάλων θετικών επιπτώσεων που έχει αυτό το αθλητικό γεγονό για την πόλη. Του χρόνου, συνειδητοποιώντα και οριμάζοντα μέσα στη διάστημα που θα μεσολαβήσει το αποτύπωμα που αφήνει, θα είναι όλοι μαζί με τα σχολεία. Ε, Κύριε την Βρούτσι, ίδια περίοδο εδώ. κρατώ ότι στι 23 Μαου έχουμε στο Στάδιο Ειρήνη και Φιλία αυτό το σύνθημα και το μεγάλο πρόγραμμα Άθληση για Όλου, με όλα τα νεότερα. Ευχαριστώ που μα αποκαλύψατε για αυτή τη συνάντηση. Ε, θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού μα και με Skype από την Αθήνα για όλα τα νεότερα, γιατί όπω είδατε τι πολιτικέ ερωτήσει τι απέφυγα. Ευρωεκλογέ μπροστά μα, είχα πολλά να ρωτήσω. Επομένω, την επόμενη συνάντησή μα έμεινα καλά. στα αθλητικά γεγονότα. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά που ήρθατε μαζί. Και, και εμεί, κυρίε και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο ναυτιλιακός αναλυτής ο Γιάννης Φαράκλας.